Καταρχάς, θα ήθελα και εγώ με τη σειρά μου να σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας εδώ. Φυσικά, ξέρετε ότι και εμείς ξέρουμε τα προβλήματα που αντιμετωπίζετε, που αντιμετωπίζει συνολικά το δημόσιο σύστημα υγείας, όλοι οι υγειονομικοί, οι γιατροί, οι νοσηλευτές, το υπόλοιπο προσωπικό που δουλεύει στο δημόσιο σύστημα υγείας. Αλλά υπάρχει διαφορά. Όταν διαζώσεις μπορούμε να τα συζητάμε, να επιβεβαιώνουμε κάποια πράγματα και να μαθαίνουμε και καινούργιες πλευρές, αν θέλετε και λεπτομέρειες που έχουν τη σημασία τους για το πώς λειτουργεί τελικά αυτό το δημόσιο σύστημα υγείας, έτσι ώστε να βγάζουμε και σωστά συμπεράσματα, λέω εμείς ως πολιτικό κόμμα με τις θέσεις που έχουμε, να επεξεργαζόμαστε παραπέρα και να εμπλουτίζουμε τις θέσεις και βεβαίως να δυναμώνουμε σε ό,τι μας αφορά ως καθήκον την πάλη και μέσα στη Βουλή και έξω από αυτή για την προώθηση αυτών των αιτημάτων. Φυσικά είναι πασιφανές ότι το Δημόσιο Σύστημα Υγείας συστηματικά, μεθοδευμένα, διαχρονικά, όλες τις τελευταίες δεκαετίες, ιδιαίτερα την τελευταία δεκαετία, σταδιακά απαξιώνεται. Και μας έχετε ακούσει να λέμε, θα το επαναλάβω και σήμερα, ότι αυτή η θεωρία περί υγιούς και θετικής συνύπαρξης του ιδιωτικού με το δημόσιο τομέα, ότι μπορεί να βοηθήσει το ένα το άλλο και ο ιδιωτικός τομέας να βοηθήσει το δημόσιο, έχει καταρριφθεί πλήρως αυτή η άποψη, αυτό το επιχείρημα, αυτή η θεωρία. Είναι φανερό ότι όσο ενισχύεται ο ιδιωτικός τομέας υγείας και όσο από τις κυβερνήσεις και το κράτος απαξιώνεται ο δημόσιος τομέας υγείας με τις τεράστιες ελλείψεις, τόσο η πλάστιγκα θα γέρνει υπέρ του ιδιωτικού τομέα υγείας. Θα ενισχύεται αυτός και θα καταραίει, θα απαξιώνεται συνολικά το δημόσιο σύστημα. Αυτή είναι η κατάσταση σήμερα των νοσοκομείων. Γιατί οι επιχειρηματίες δουλεύουν για τα κέρδη τους, το κράτος, οι κυβερνήσεις ευνοούν τα κέρδη αυτών των ιδιωτών υγείας και έχουμε το φαινόμενο και σε συνθήκες οικονομικής κρίσης δεκαετούς πριν με τα μνημόνια και όλα αυτά που υπέφερε ο ελληνικός λαός και ανάμεσά τους και υγειονομικοί με περιορισμούς σε μισθούς, σε εργασιακά δικαιώματα κλπ. Και συνολικά ο κόσμος, την ίδια ώρα οι ιδιώτες της υγείας να θησαυρίζουν. Και μάλιστα όχι μόνο αυτό, με την έλευση της πανδημίας, χωρίς ουσιαστικά να έχουμε τελειώσει από την προηγούμενη κρίση, βυθιστήκαμε σε νέα κρίση και την πανδημία πάλι να έχουν γεμίσει με τα σεντούκια τους, ποια σεντούκια τους δηλαδή, στις τράπεζες της Ελλάδας και του εξωτερικού, με κέρδη οι ιδιώτες επιχειρηματίες. Την ίδια στιγμή που υπάρχει υποχρηματοδότηση του δημόσιου συστήματος, την ίδια στιγμή που υπάρχει υποστελέχωση, αυτά που είπατε, τεράστιες ελλείψεις υγειονομικών, και θα σας θυμίσω ότι εμείς στην αρχή της πανδημίας, όταν διάφορα κόμματα βγαίναν και λέγαν να χειροκροτήσουμε τους ήρωές μας, τους γιατρούς, τους νοσηλευτές κλπ, να βγούμε στα μπαλκόνια, εμείς οι βουλευτές, οι γυναίκες τους, όλος ο ελληνικός λαός, οι οικογένειές και να τους χειροκροτήσουμε, τους είπαμε δεν έχει σημασία να βγω στο μπαλκόνι και να χειροκροτάω στον αέρα. Το θέμα είναι τι κάνω και τι σηκώνω το ξερό μου το χέρι στη Βουλή και ψηφίζω. Όταν βάζω τον νόμο, όταν μπαίνει το θέμα να γίνουν προσλήψεις μόνιμης και σταθερής εργασίας σε γιατρούς, σε νοσηλευτές, σε διοικητικό προσωπικό, σε άλλο βοηθητικό προσωπικό που έτσι κι αλλιώς χρειάζονται όλες οι ειδικότητες για να λειτουργήσει επαρκώς ένα νοσοκομείο, ένα δημόσιο σύστημα υγείας. Εκεί κρίνομαι και το κοινοβουλευτικό κόμμα ή το πολιτικό κόμμα, η παράταξη, ο κάθε άνθρωπος και ο κάθε αγωνιστής, αν θέλετε να λέγεται, αυτής της κοινωνίας. Το πώς στηρίζει δηλαδή τους γιατρούς και τους νοσηλευτές και το δημόσιο σύστημα. Άρα λοιπόν είναι πολύ σοβαρό το θέμα, εμείς το κατανοούμε, το έχουμε σε προτεραιότητα στις διεκδικήσεις μας. Είμαστε από αυτούς που σε όλους τους αγώνες σας είμαστε μπροστά, παλεύουμε,
και όχι μόνο στη Βουλή μέσα, στην Ευρωβουλή όπου έχουμε δυνάμεις και στα σωματεία τα εργατικά, έτσι ώστε να υπάρξει ένα μέτωπο, μια συμμαχία μεγάλη κοινωνική όλων των δυνάμεων για να υπάρξουν αυτά τα μέτρα ανακούφισης. Πρέπει να τελειώσει αυτό το έσχος, συμφωνούμε μαζί σας, των συμβασιούχων, των ελαστικών μορφών εργασίας. Εδώ θέλει μόνιμη και σταθερή δουλειά. Θέλει πολλές χιλιάδες προσλήψεις γιατρών, εκατοντάδες εδώ στη Λάρισα, χιλιάδες σε όλη την Ελλάδα και βεβαίως χρειάζεται ταυτόχρονα και η ενίσχυση της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Όταν διαλύεται, έχουν διαλύσει τα κέντρα υγείας, την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, πάλι την πληρώνουν μετά το δημόσιο σύστημα υγείας στο νοσοκομείο. Έρχεται εκεί ο ασθενής. Μια απλή γρυπούλα, ένα απλό κάταγμα ή δεν ξέρω κάτι άλλο που θα μπορούσε να το λύσει και το κέντρο υγείας, η πρωτοβάθμια φροντίδας, αν ήταν και εκεί στελεχωμένη, γιατί είναι υποστελεχωμένη και εκεί δεν υπάρχουν υποδομές, δεν υπάρχουν εργαλεία, δεν υπάρχουν τα τεχνικά μέσα, για να αποσυμφορηθεί η κατάσταση στα νοσοκομεία και οι γιατροί, οι νοσηλευτές να μπορούν να κάνουν σωστά τη δουλειά τους και ως επαγγελματίες που είναι, για να σώσουν ζωές. Και εδώ, δεν ξέρω αν έχετε υπόψη σας, μπορούμε να σας το δώσουμε, έχουμε παρουσιάσει εμείς τις θέσεις μας για την πρωτοβάθμια ειδικά φροντίδα υγείας εκτός των άλλων. Μάλιστα κάναμε και ημερίδα παρέμβαση όπου μίλησα εγώ και παρουσίασα αναλυτικά δέσμη προτάσεων, μερικές από αυτές αναφέρατε και εδώ, που τις έχουμε εντάξει στη δική μας πρόταση. Και βεβαίως το πρόβλημα δεν είναι τώρα να κατανοήσουν τα άλλα κόμματα, εμείς το κατανοούμε τι γίνεται με το αγροτικό ιατρείο, τι γίνεται με το αστικό ιατρείο στην πρωτοβάθμια φροντίδα. Σωστό είναι αυτό, βεβαίως δεν έχουν ακριβώς τις ίδιες, αλλά αρμοδιο ή ξέρω εγώ καθήκοντα κλπ. Όμως και τις ίδιες δουλειές, όμως η στελέχωση όλων πρέπει να είναι επαρκής. Γιατί εδώ το θέμα είναι ότι απαξιώνεται και το ένα και το άλλο. Και η Ήπεδρος, το αγροτικό, το χωριό που είναι μακριά τέλος πάντων ας πούμε, από τον αστικό ιστό, αλλά και η ίδια η πόλη. Οι συνοικίες που έπρεπε να είναι στελεχωμένες με κέντρα υγείας και λοιπά, ή γύρω τα χωριά, και δεν είναι και χωριά, είναι ολόκληρες κομοπόλεις πλέον γύρω από τη Λάρισα και σε όλη τη Θεσσαλία. Άρα είναι ένα συνολικό πλέγμα μιας αντίληψης συνολικά διαφορετικής για το πώς πρέπει να βλέπει το κράτος, πώς βλέπει οι κυβερνήσεις που διαχειρίζονται τις τύχες του λαού και ψηφίζουν τις αποφάσεις με τις πλειοψηφίες που τις δίνει βέβαια ο λαός στη Βουλή και το κάνει αυτό, ενώ προεκλογικά μπορεί να λέει και άλλα και να παρασύρει ένα κόσμο. Αυτό γίνεται συνήθως για πολλές δεκαετίες εδώ στη χώρα μας όπως και σε άλλες χώρες, και βεβαίως εκεί πρέπει ο καθένας μας εκτός των άλλων να προβληματιστεί και να δει τι μπορεί να κάνει. Θα δούμε τα υπομνήματα. Ξέρουμε ότι υπάρχει μεγάλο πρόβλημα στις συλλογικές συμβάσεις, στους μισθούς, σε όλα αυτά τα δικαιώματα που πήραν πίσω και τα παλεύουμε μαζί με το υπόλοιπο εργατικό και λαϊκό κίνημα. Η υγειονομική θα πρέπει να τα παλέψετε, έτσι τα παλεύουμε και εμείς. Πρόταση νόμου έχουμε καταθέσει για τα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα και για τους γιατρούς και για τους νοσηλευτές και για το ΕΚΑΒ ειδικά έχουμε καταθέσει, την καταψήφισαν τα άλλα κόμματα. Ή σηκωθήκαν και φύγαν και για να μείνουν στην ψηφοφορία και πήραν μόνο τους 15 βουλευτές του ΚΚΕ στην ψηφοφορία. Αυτό είναι ένα κριτήριο για το τι λένε τα πολιτικά κόμματα ή δεν ξέρω τι, οι πολιτικοί αρχηγοί όπως λέγονται όταν έρχονται εδώ όπως εγώ τώρα ας πούμε σήμερα από το ΚΚΕ, αν τα ίδια λέμε και στη Βουλή και τα ίδια λέμε και έξω από εδώ. Γιατί το θέμα δεν είναι να χαϊδέψουμε αυτιά. Εμείς ξέρετε ότι αυτά που λέμε εδώ θα τα πούμε και στη Βουλή, θα τα πούμε και παντού. Και θέλουμε και να μας ελέγχετε γι' αυτό. Εάν κάνουμε αυτό που πρέπει ή αυτό που υποσχεθήκαμε ή αυτό που είναι η πρότασή σας για να την προωθήσουμε στη Βουλή, στα Υπουργεία, παντού για επίλυση τέτοιων ζητημάτων. Και φυσικά είναι απαράδεκτο το γεγονός, και θέλω να το σχολιάσω αυτό, ότι ουσιαστικά τα νοσοκομεία έχουν γίνει νοσοκομεία μιας νόσου. Οι γιατροί τώρα 2 χρόνια και πλέον είμαστε μόνο είναι με τον COVID και με τον κορονοϊό και έχουν πάει πίσω συνολικά πάρα πολλές ασθένειες. Δηλαδή οι συνάνθρωποι μας επίσης πεθαίνουν από άλλες ασθένειες αλλά δεν καταγράφονται.
στο καθημερινό δελτίο του Υπουργείου Υγείας και της Επιτροπής των Εμπειρογνωμόνων καταγράφονται μόνο οι ασθενείς οι οποίοι αποβιώνουν καθημερινά από COVID. Ενώ μια σειρά άλλες ασθένειες μακροχρόνιες που πήγαν πίσω και τα χειρουργία και η πρόληψη και η αποκατάστασή τους, πάλι και αυτό μετριέται σε ασθένειες και φυσικά και σε θανάτους συνανθρώπων μας. Άρα λοιπόν εμείς θεωρούμε ότι δεν είναι θέμα ατομικής ευθύνης, φυσικά ο καθένας έχει και την ατομική του ευθύνη, όμως είναι συνολικότερα ζήτημα κρατικής ευθύνης. Και από την πρώτη στιγμή είπαμε ότι είναι απαράδεκτος ο διαχωρισμός με αφορμή τον εμβολιασμό, άσχετα αν εμείς από την αρχή ταχθήκαμε υπέρ της, του να εμβολιαστούν όχι μόνο οι υγειονομικοί αλλά και όλος ο πληθυσμός, με προτεραιότητα βέβαια οι ευπαθείς ομάδες ή αυτοί που έχουν πιο άμεσα ζητήματα ή ασχολούνται με αυτό το τομέα, αλλά είναι απαράδεκτο να υπάρχει αυτή η διχαστική λογική ανάμεσα στους εμβολιασμένους και στους μη εμβολιασμένους ή να είναι οι συνάδελφοί σας για παράδειγμα σε αυτή την κατάσταση. Πρέπει να βρεθεί μια λύση σε αυτό το ζήτημα, γιατί εκτός των άλλων, σωστά το επισημάνατε, γι' αυτό το λέω, υπάρχουν, επιδεινώνονται οι ελλείψεις εκεί, δηλαδή που έχεις μόνο τις συνταξιοδοτήσεις που φεύγουν και δεν αναπληρώνονται ούτε κατά το ελάχιστο. Έχεις τώρα και αυτή την κατάσταση με αποτέλεσμα να επιδεινώνονται το ζήτημα της κατάστασης υγείας, της υγειονομικής περίθαλψης στα νοσοκομεία και το πώς μπορεί να καλυφθεί αυτή η δουλειά και οι δράσεις οι δικές σας και να φορτώνονται τη δουλειά πάλι οι ίδιοι άνθρωποι οι οποίοι κυριολεκτικά ματώνουν. Αλλά δεν είναι αυτό λύση, ούτε μπορεί να πάει μακριά. Δεν μπορεί δηλαδή ο γιατρός να εξαντλείται, γιατί επιτελεί πραγματικά σημαντικό έργο. Είναι λειτουργήμα, πρέπει να σώσει ζωή. Αλλά όταν είναι ξεθεωμένος, με βάρδιες συνεχείς, με υπερορίες, όταν αυτή η δουλειά του κιόλα είναι απλήρωτη, όταν ο ίδιος έχει και άλλα προβλήματα που δεν τα λύνει το κράτος, γιατί είναι και η εκπαίδευση για παράδειγμα, δεν έχει παιδιά, δεν θέλει να τα στείλει στο πανεπιστήμιο, να πληρώσει το σπίτι που θα μείνουν ή να σπουδάσουν ή να πάνε όταν πάνε στο δημοτικό ή στο γυμνάσιο άλλα προβλήματα. Δεν έχει ο ίδιος ανθρώπους στην οικογένειά του, παππούδες, γιαγιάδες, γνωστούς συγγενείς, κάποιον άνθρωπο που επίσης είναι άρρωστος ή χρειάζεται βοήθεια. Δεν έχει τα προβλήματα της ακρίβειας και των λογαριασμών του ρεύματος που έρχεται ή όταν πάει στο σούπερ μάρκετ να ψωνίσει και ο γιατρός και ο νοσηλευτής και ο εργαζόμενος στο νοσοκομείο. Πώς δεν τα έχει? Πώς θα έχει καθαρό μυαλό ή ψυχική διάθεση και δυνατότητα να επιτελέσει αυτό το σπουδαίο έργο την κρίσιμη στιγμή που πρέπει να σώσει τον άλλον, ακόμα και την ίδια του τη ζωή? Αυτά τα ζητήματα νομίζουμε ότι πρέπει να τα ανοίξουμε σε συζήτηση σε όλη την κοινωνία. Δηλαδή αυτά αφορούν και τα εργατικά σωματεία, αφορούν και τους αγροτικούς συλλόγους, αφορούν και τους συλλόγους των εμπόρων, των βιοτεχνών, των επαγγελματιών που είχα πριν συνάντηση με τους φορείς της Λάρισας εδώ. Αφορούν την νεολαία, αφορούν τις γυναίκες και πρέπει πραγματικά, εμείς αυτό πιστεύουμε, να γίνει ένα πολύ δυνατό κίνημα, μια συμμαχία κοινωνική, λαϊκή από όλους αυτούς, με συντονισμό των φορέων, των ενώσεων, των συλλόγων, των σωματείων, για διεκδικήσεις στους δρόμους του αγώνα και φυσικά ό,τι αφορά εμάς την κοινοβουλευτική ομάδα με παρεμβάσεις. Ξέρετε ότι έχουμε κάνει, δηλαδή έχω εδώ, μου έδωσε και η κομματική οργάνωση και ο Γιώργος Λαμπρούλης πριν, βασικές κοινοβουλευτικές παρεμβάσεις και ερωτήσεις και το 21 και το 22 προς τον Υπουργό Υγείας, επίκαιρη ερώτηση προς τον Υπουργό ξανά Υγείας, προς άλλους υπουργούς, προς την κυβέρνηση την ίδια, τον Πρωθυπουργό, προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, επίκαιρη ερώτηση ξανά στον Υπουργό Υγείας δύο φορές, ειδικά για τη λειτουργία του Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας, του Πανεπιστημιακού της Λάρισας, τα ξέρετε αυτά, για τη μονιμοποίηση των υποκουρικών εργαζομένων, των εργαζομένων στο ΑΕΚΑΒ και λοιπά. Θα ξανακάνουμε και άλλα τέτοια, θα τους πιέσουμε. Μην κοιτάτε, εμείς εντάξει λέμε σοσιαλισμό θέλουμε και εξουσία τέτοια θέλουμε να έχει ο εργαζόμενος λαός ανάμεσά τους και οι εργαζόμενοι στα δημόσια νοσοκομεία και να συμμετέχουν ενεργά και να έχουν αυτοί να κάνουν κουμάντο και στην κοινωνία και στην οικονομία και στην υγεία, οι εργαζόμενοι στην υγεία, αλλά δεν παραβλέπουμε ότι
και σήμερα ακόμα και την παραμικρή ανάσα ανακούφισης, αν κατορθώσουμε και αποσπάσουμε, θα το παλέψουμε. Και μες στη Βουλή και έξω από αυτή και παντού. Οτιδήποτε είναι θετικό για το λαό μας το κάνουμε. Γιατί μερικοί μας λένε ότι βλέπουμε μόνο τη Δευτέρα Παρουσία. Ξέρω εγώ το σοσιαλισμό, αλλά δεν είναι έτσι. Γιατί όταν πας όμως και σκέφτεσαι, γιατί δεν γίνονται όλα αυτά. Αφού όλοι συμφωνάνε, άμα συζητήσεις με πολιτικά κόμματα, με βουλευτές, όλους θα πούν ναι, όντως έχει έλλειψη το νοσοκομείο σε γιατρούς. Ναι, έχει έλλειψη σε νοσηλευτές. Ναι, δεν είναι καλή η μισθή. Ναι, αλλά τι λείπει. Φτάνουν μετά. Δεν έχει αντοχές η οικονομία. Μα κάτσε ρε φίλε, του λες, πώς δεν έχει αντοχές η οικονομία. Δεν λέμε ότι έχει τεράστιες. Όμως αντοχές έχει για να φοροαπαλλάσει όλους τους εφοπλιστές. Οι εφοπλιστές δεν πληρώνουν φόρο. Άρα λοιπόν, γιατί να μην πληρώσουν έστω λίγο φόρο και από αυτό που θα κερδίσεις από εκεί, γιατί έχουν τεράστια κέρδη, να μην το δώσεις για την υγεία, για να πάρεις γιατρούς για παράδειγμα στα νοσοκομεία και να στελεχώσεις τα νοσοκομεία. Γιατί δίνεις για παράδειγμα από το Ταμείο Ανάκαμψης τα 11 δισεκατομμύρια και τσακώνονται όλα τα κόμματα μεταξύ τους για το ποιος κλάδος μονοπωλιακού ομίλου θα πάρει αυτά τα 11 δισεκατομμύρια και σε ποιους θα μοιραστούν. Γιατί να μην, από αυτά τα λεφτά να μην υπάρχει και ένα τμήμα για την υγεία. Γιατί έχεις και παίρνεις 18 ραφάλ, δεν ξέρω τι, τόσα μπελαρά και λοιπά και τάχεις για να πάνε στη Μαύρη Θάλασσα, στον Περσικό κόλπο, γιατί για το Αιγαίο δεν είναι αυτά τώρα και δεν κοροϊδεύουν και κανέναν. Στη Μοζαμβίκη πήγαν προχτές οι ειδικές δυνάμεις κάτω και τι δουλειά έχουμε στη Μοζαμβίκη, ξέρετε που είναι. Λοιπόν, μας τρελάνουν και όλα, ή στην Ανατολική Ευρώπη, στην Πολωνία που στέλνουμε τα στρατεύματα ή άλλα οπλικά συστήματα. Πώς υπάρχουν αυτά τα δισεκατομμύρια. Γιατί η Ελλάδα να είναι πρώτη σε ΑΕΠ, 4 δισεκατομμύρια το χρόνο δίνει για τις δαπάνες των ασκήσεων του ΝΑΤΟ. Είναι πάνω και από τις Ηνωμένες Πολιτείες σε ποσοστό ΑΕΠ. Που οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι πρώτη δύναμη στον κόσμο. Η Ελλάδα. Και της λέει μπράβο, Πάιατ. Να το βράσω αυτό το μπράβο. Από αυτά τα λεφτά δεν μπορούν να εξοικονομηθούν για να δοθούν για την υγεία, για άλλους τομείς που υποφέρει ο ελληνικός λαός. Άρα οι αντοχές οικονομίας είναι για το πώς θα βάλουν στο πορτοφόλι τους παραπάνω χρήματα οι λίγοι. Οι μονοπωλιακοί όμιλοι και ανάμεσα σε αυτούς οι ιδιώτες της υγείας. Και όχι πώς θα ανακουφιστεί ο ελληνικός λαός και ανάμεσα τους αυτούς οι υγειονομικοί εργαζόμενοι στο δημόσιο σύστημα. Λοιπόν, δεν τελειώνει αυτή η κουβέντα. Είναι πολλά ζητήματα. Θα μπορούσαμε να μιλάμε και εσείς και εγώ για ώρες και τα ξέρουμε. Σε κοινή γραμμή πλεύσης είμαστε. Νομίζω ότι πρέπει όμως να αξιοποιήσουμε τα συμπεράσματα από αυτή την πάλη μας, να την οργανώσουμε καλύτερα το επόμενο διάστημα. Εμείς θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας γι' αυτό και να σας ευχηθώ καλή δύναμη, υγεία και δώστε